Η μαγειρική είναι το πάθος μου. Διαβάζω, ταξιδεύω, ερευνώ, δοκιμάζω υλικά και τεχνικές από όλο τον κόσμο με έναν και μοναδικό σκοπό. Να μοιραστώ μαζί σας την κάθε μου μαγειρική εμπειρία. Είμαι ο Βαγγέλης Δρίσκας. Μαζί αναβαθμίζουμε το καθημερινό μας μαγείρεμα και δημιουργούμε πιάτα γεμάτα αρώματα και γεύσεις στη φύση. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Ξεκινάμε με τα πιο νόστιμα και αρωματικά φιλέτα ψαριού με τραγανή κρούστα και λαχανικά. Η συνέχεια έχει δυνατές γεύσεις. Υπέροχα φασόλια στο φούρνο με μοναδικά αρώματα και μοσχαρίσκια φιλετάκια με σάλτσα βαλσαμικού που προετοιμάζονται στο λεπτό και εντυπωσιάζουν με τη γεύση τους. Όσο για το γλυκό, η κουζίνα γεμίζει αρώματα από βότανα και μυρωδικά που πρωταγωνιστούν σε μια αέρινη λευκή σοκολατένια μους. Τραγανά φιλέτα ψαριού και λαχανικά εποχή στον φούρνο. Ένας υπέροχος συνδυασμός, γευστικός, θρεπτικός, πεντανόστιμος και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βάλουμε το ψάρι και τα λαχανικά στη διατροφή μας και το κυριότερο να τα κάνουμε τόσο νόστιμα ώστε να δελεάσουμε και τα παιδιά μας για να τα δοκιμάσουν. Ξεκινάω με το φιλέτο του ψαριού. Διάλεξα κατεψυγμένο φιλέτο μπακαλιάρου γιατί είναι οικονομικό ψάρι, έχει πολύ ψαχνό, λίγα κόκαλα, άρα είναι καλό για τα παιδιά μας, έχει γλυκιά γεύση και η πρακτική ευκολία το έχουμε στην κατάψυξη. Το ξεπαγώνουμε, το μαγειρεύουμε. Και εδώ θα σας δείξω πώς το μαγειρεύουμε ωραία. Θα το ψήσουμε επάνω σε αλουμινόχαρτο. Για να γίνει ακόμη πιο τραγανό. Και κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Ξεκινάω πρώτα με λίγο ελαιόλαδο. Αυτό το κάνω για να μην κολλήσει το ψάρι. Αυτό που θα προσέξετε κι εσείς είναι να διαλέξετε φιλέτα ψαριού χωρίς κόκαλο σαφώς. Δεν μας πειράζει αν έχει την πέτσα του επάνω. Και πάμε τώρα να του δώσουμε γεύση. Το αλατίζω με ανθό αλατιού σε νυφάδες για βαθιά νοστιμιά. Και πάμε τώρα σε μία σάλτσα μαρινάδα με αρωματικά που θα δώσει την τέλεια γεύση, ταιριάζει απίθανα με φιλέτα ψαριού. Αυτή η σάλτσα μπορεί να σερβιριστεί ακριβώς όπως είναι, σαν συνοδευτική σάλτσα, σαν ένα ψημένο ψάρι, όμως και σαν μαρινάδα κάνει θαύματα. Βάζω από λίγη ποσότητα σε κάθε φιλέτο. Και την απλώνω σε όλη την επιφάνεια. Και εδώ μιλάμε για μια σάλτσα που έχει πλούσια γεύση και φοβερά αρώματα. Εδώ έχω τριμμένα ψίχουλα από ψωμί, μπαγιάτικο ψωμί, και αυτά τα ψίχουλα τα απλώνω επάνω στα φιλέτα και αυτά είναι που θα δώσουν τη τραγανή κρούστα, την ωραία τραγανή επιφάνεια. Και έχουμε φιλέτο ψαριού που ακουμπάει επάνω στο αλουμινιόχαρτο, άρα γίνεται τραγανό από την κάτω πλευρά. Ψίχουλα τα οποία είναι αφράτα ωραία τραγανά εξωτερικά, έχουμε την τέλεια υφή, την τέλεια γεύση. Και όπως βλέπετε εδώ, ρίχνω τα ψίχουλα του ψωμιού χωρίς να τα πιέσω. Θέλω να πέσουν πολύ απαλά για να γίνει αφράτη η κρούστα. Και τελευταία κίνηση, λίγο ελαιόλαδο επάνω από τα ψίχουλα. Το ελαιόλαδο θα βοηθήσει τα ψίχουλα να κολλήσουν μεταξύ τους, να μην διαλυθούν στην διάρκεια του ψησίματος. Και πάμε τώρα στα λαχανικά. Και εδώ έχουμε την ίδια πρακτική ευκολία, δηλαδή από την κατάψυξη κατευθείαν έτοιμο για μαγείρεμα. Μία ποικιλία από λαχανικά εποχής, κουνουπίδι, μπρόκολο, καρότο. Έχουμε πολύ ωραία
χρώματα, έχουμε πολύ ωραία ποικιλία, ωραίες γεύσεις και το κυριότερο, έχουμε πολλές βιταμίνες στο πιάτο μας. Αυτά τα λαχανικά συνήθως τα βράζουμε. Εγώ θα σας δείξω έναν άλλο τρόπο να τα απολαύσουμε, να τα κάνουμε εξαιρετικά νόστιμα και να τα κάνουμε να ταιριάζουν πολύ ωραία και με το ψάρι. Τι κάνω λοιπόν, όλα τα λαχανικά μέσα σε ένα μπολ. Και εδώ θα προσθέσω αυτή την πολύ ωραία αρωματική σάλτσα, η οποία λειτουργεί και σαν μαρινάδα και σαν σάλτσα. Και πάμε να ενισχύσουμε εδώ τη γεύση με ένα ξεχωριστό ελληνικό προϊόν. Κρόκος κοζάνης. Ο κρόκος κοζάνης είναι ένα θαυμαστό υλικό. Είναι οι στίμωνες ενός λουλουδιού, του κρόκου, που αφήνουν πολύ ωραίο έντονο κίτρινο χρώμα, ωραία γεύση και ωραίο άρωμα. Ταιριάζουν σε πάρα πολλά μαγειρέματα, και με θαλασσινά και με κοτόπουλο και με κρέας και με ρύζι και με λαχανικά. Και θέλω να το δοκιμάσετε. Τον κρόκο σήμερα θα χρησιμοποιήσω με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να τον βάλω μέσα στα λαχανικά και μετά έρχεται ακόμη μια συνοδευτική σάλτσα για το ψάρι. Κρόκο θα βρείτε στην αγορά σε δύο μορφές, σε ίνες και σε σκόνη. Η σκόνη είναι πολύ εύκολη στη χρήση της, γιατί το μόνο που είναι να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το φακελάκι και να το αδειάσουμε μέσα στο μείγμα, μέσα στο φαγητό. Να λοιπόν, πανεύκολη χρήση, δεν χρειάζεται να το μουλιάσουμε πιο πριν. Στο μεταξύ, μόλις ανοίγεις το κουτάκι, ξεχύνεται κατευθείαν η πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά του κρόκου. Ρίχνω τον κρόκο, ανακατεύω. Τώρα δεν φαίνεται το χρώμα του. Το χρώμα του θα βγει σιγά σιγά στη διάρκεια του μαγειρέματος. Δεν αλατίζω τα λαχανικά. Έχω πλούσια γεύση από τη σάλτσα. Έχω και τη γεύση και το άρωμα του κρόκου, δεν θέλω κάτι άλλο. Και τα λαχανικά αυτά θα τα ψήσω μέσα σε ένα πυρήμαχο σκεύος. Είπα από την αρχή ότι αυτά τα λαχανικά συνήθως τα βράζουμε, όμως εγώ τα ψήνω στο φούρνο. Για να τα ψήσω λοιπόν στο φούρνο, θα προσθέσω πολύ λίγο νερό, γιατί ήδη έχουν λίγη υγρασία αφού είναι κατεψυγμένα. Όμως λίγο ακόμη νερό θα τα βοηθήσει να ψηθούν στην εντέλεια. Και το κυριότερο, μαγειρεύονται ακριβώς στον ίδιο χρόνο που θα τα βράζαμε. Πάμε τώρα για ψήσιμο. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για 20 λεπτά. Και το ψάρι και τα λαχανικά. Ο δικός μου φούρνος έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει μια ρυθμίση στην οποία μπορώ να ψήσω και τα δύο φαγητά ταυτόχρονα και το ψάρι να γίνει τραγανό και να μην επηρεαστεί από τους ατμούς από τα λαχανικά. Φοβερή ευκολία για να μπορούμε να ψήνουμε ταυτόχρονα πολλά φαγητά. Πάμε λοιπόν στο φούρνο 20 λεπτά στον αέρα στους 180 βαθμούς. Ψάρι και λαχανικά είναι έτοιμα, ψημένα, μοσχοβολάνε και πάμε τώρα σε μια συνοδευτική σάλτσα για το ψάρι που σας υποσχέθηκα από την αρχή. Η βάση της είναι μαγιονέζα, μια μαγιονέζα light. Στην οποία προσθέτω πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο και αυτή η συνταγή είναι βασισμένη σε μια κλασική γαλλική συνταγή, την αγιολή. Εκεί τη μαγιονέζα τη φτιάχνουν από την αρχή με σκόρδο, οπότε έχει πλούσια γεύση. Εδώ παίρνουμε έτοιμη μαγιονέζα για ευκολία, αλλά την ενισχύουμε γευστικά και με πορτοσκόρδο και με κρόκο. Κρόκο κοζάνης, πάλι σε σκόνη για να διαλυθεί πολύ εύκολα. Και έτσι έχουμε μια γευστική συνέχεια και μια απίθανη συνοδευτική σάλτσα για το ψάρι. Ένα φακελάκι κρόκου. Εδώ πρέπει να προσέχετε γενικότερα τις ποσότητες. Ένα φακελάκι κρόκου είναι 1/4 του γραμμαρίου και είναι υπεραρκετό για να κάνουμε 4 μερίδες φαγητού. Διαφορετικά έχει πολύ έντονη γεύση και επικρίζει. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Και ανακατεύω. Κοιτάξτε τι ωραία. Πόσο γρήγορα βγάζει το χρώμα του ο κρόκος. Και πολύ ωραία μυρωδιά. Μια απίθανη σάλτσα. Και πάμε για σερβίρισμα. Ξεκινάω πρώτα με το φιλέτο του ψαριού. Αυτό είναι το ωραίο με το φιλέτο μπακαλιάρου. Είναι εξαιρετικά ζουμερό φιλέτο, ωραίο ψαχνό και εδώ έχουμε και ωραίο κοντράστι στις υφές. Μετά,
Συνεχίζουμε τα λαχανικά. Υπέροχα ψητά λαχανικά εποχής με πολύ ωραία σάλτσα. Και για το τέλος, η μαγιονέζα με το κρόκο κοζάνης. Και είδαμε πως με λίγα υλικά, καλά υλικά, μπορούμε να βάλουμε και το ψάρι και τα λαχανικά στο καθημερινό τραπέζι. Για τα τραγανά φιλέτα ψαριού με ψητά λαχανικά εποχής, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 750 γραμμάρια ανάμεικτα κουνουπίδι, μπρόκολο και καρότο, 4 φιλέτα μπακαλιάρου, 6 φέτες ψωμί του τοστ τριμμένες, 1 τέταρτο του γραμμαρίου κρόκο σε σκόνη, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια μαγιονέζα light, 1 βάζο αρωματική σάλτσα, ανθό αλατιού σε νυφάδες, ελαιόλαδο, αλουμινόχαρτο για το ψήσιμο. Συνεχίζουμε με δυνατές γεύσεις. Υπέροχα φασόλια με λουκάνικα, πορτοκάλι και τζίντζερ και ένα εύκολο και γρήγορο πιάτο με μοσχαρίσια φιλετάκια. Στην ώρα του γλυκού, ετοιμαστείτε για μια πολύ ελαφριά και αρωματική μους λευκής σοκολάτας. Φασόλια, ωραία χυλωμένα στο φούρνο με λουκάνικα και άλλα ωραία αρωματικά υλικά. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο για το κυριακάτικο τραπέζι? Παρόλο που στο μυαλό μας αυτό το πιάτο φαίνεται πολύ δύσκολο, σας λέω ότι γίνεται πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να μουλιάσουμε τα φασόλια από την προηγούμενη μέρα και μετά τη δουλειά την αναλαμβάνει ο φούρνος. Ψιλοκομμένα υλικά, εύκολη διαδικασία, πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το πολύ νόστιμο πιάτο. Ξεκινάμε με τη βάση του πιάτου που είναι τα φασόλια και εδώ έχω μικρά άσπρα φασόλια που τα μούλιασα για 24 ώρες και μετά τα έβρασα για μία ώρα και ένα τέταρτο σε νερό χωρίς φυσικά να τα λατήσω και αυτό το κάνω γιατί θέλω να μαλακώσουν για να συνεχίσω μετά το μαγείρεμα στο φούρνο με τα υπόλοιπα υλικά και να χυλώσουν υπέροχα. Πάμε όμως σε ένα υλικό το οποίο εδώ κάνει τη διαφορά, κάνει το twist τη γεύση γιατί έχει πλούσια γεύση και ταιριάζει απόλυτα με τα όσπρια. Μιλάμε για λουκάνικα και έχω επιλέξει πολύτικα λουκάνικα που έχουν πλούσια γεύση, φτιαγμένα από χοιρινό κρέας. Το χοιρινό με τα φασόλια ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και αυτά θα δώσουν πολύ πλούσια γεύση μέσα στο φαγητό. Και πάμε να κόψουμε τώρα τα λουκάνικα σε μικρότερα κομμάτια. Και πάμε να συνθέσουμε τώρα αυτό το πολύ ωραίο πιάτο. Εδώ χρειάζομαι ένα περίμεχο σκεύος. Ξεκινάω πρώτα με τα φασόλια. Και προσθέτω σιγά σιγά τα υλικά, απαραίτητα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες. Καρότα, κομμένα σε ροδέλες.
Ουσιαστικά τι κάνω, βάζω όλα τα υλικά της φασολάδας εδώ μέσα στο πυρήμαχο σκεύος και σέλινο ψιλοκομμένο. Όσο εδώ έχουμε τα υλικά μιας κλασικής φασολάδας και τη γεύση λίγο πολύ την ξέρετε όλοι. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζουν τα αρώματα και οι εντάσεις με τα πιο ξεχωριστά υλικά. Λοιπόν, δύο μπαχαρικά τα οποία κάνουν τη διαφορά, δίνουν τον τόνο και θέλουν να τα δοκιμάσετε. Πάπρικα γλυκιά. Η πάπρικα γενικότερα δίνει βαθιά γεύση στο μαγείρεμα, ωραίο χρώμα. Οπότε είναι ένα υλικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε και ειδικά στα όσπρια. Και τζίντζερ τριμμένο, αυτό κάνει την έκπληξη. Και πιστέψτε με, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα φασόλια. Συνεχίζω. Με ξύσμα πορτοκαλιού, θέλουμε αρώματα και το πορτοκάλι ταιριάζει τέλεια. Το πορτοκάλι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με τα λουκάνικα και πολύ περισσότερο με τα πολύτικα λουκάνικα. Καλό με τα φασόλια είναι ότι έχουν ουδέτερη γεύση και έτσι μπορώ να χτίσω όποιους γευστικούς συνδυασμούς θέλω. Και εδώ μιλάμε για ανεπανάληπτα αρώματα από το τζίντζερ, από το πορτοκάλι. Συνεχίζω. Ρίχνω χυμό πορτοκαλιού. Λίγο αλάτι. Δεν έχω αλατίσει τα φασόλια, οπότε τα αλατίζω τώρα. Και ελαιόλαδο. Και επειδή συνηθίζουμε να μαγειρεύουμε τα φασόλια και με ντομάτα, εδώ έχω την μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, η οποία έχει την πλούσια γεύση που πρέπει να έχει μια σάλτσα ντομάτας και εδώ ολοκληρώνει γευστικά το φαγητό και έχουμε ένα αποτέλεσμα απλά αριστούργημα. Αδειάζω τη μαγειρεμένη σάλτσα μέσα στο φαγητό. Να, ένας ωραίος τρόπος για να τη χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα ψηθεί στο φούρνο και θα γεμίσει η κουζίνα μυρωδιές. Απίθανο φαγητό. Και πάμε τώρα στα λουκάνικα. Βάζω τη μισή ποσότητα από τα λουκάνικα και τα ανακατεύω με τα φασόλια και τα υπόλοιπα τα καθάω για να τα ρίξω στην επιφάνεια. Και έτσι θα ξεροψηθούν και θα γίνουν σούπερ νόστιμα. Το πιο νόστιμο πιάτο για αυτή την εποχή. Τελειώσαμε την προετοιμασία. Πάμε λοιπόν τώρα για ψήσιμο. Σκεπάζω με αλουμινόχαρτο. Πάμε για ψήσιμο τώρα στο φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα για 40 με 50 λεπτά το πολύ. Θέλω να χυλώσουν πολύ ωραία τα φασόλια, να ψηθούν ωραία τα λουκάνικα, χωρίς βέβαια να ξεραθούν, χωρίς να στεγνώσουν και αυτός είναι ο ιδανικός χρόνος. Πάμε για ψήσιμο. Και είμαστε στην πιο ωραία ώρα, την ώρα του σερβιρίσματος. Τα φασόλια έχουν ψηθεί στην εντέλεια, έχουν χυλώσει υπέροχα. Πάμε για σερβίρισμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Και δίπλα σας έχω το τέλειο συνοδευτικό. Φέτες από πακέτα ολικής άλεσης, αλλημένες ελαφρά με πολτό σκόρδο σε ελαιόλαδο, ψημένες για λίγα λεπτά στους 180 βαθμούς και έχουμε υπέροχες γεύσεις, υπέροχες υφές. Και ακόμη ένα απίθανο πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι.
Για τα φασόλια φούρνου με πολύτικα λουκάνικα και πορτοκάλι, για 6 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια μικρά λευκά φασόλια, 6 πολύτικα λουκάνικα, 2 ξερά κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, 2 καρότα κομμένα σε ροδέλες, 5-6 κλωναράκια σέλινο ψιλοκομμένο, 1 βάζο μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, 2 κουταλάκια του γλυκού γλυκιά πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη τζίντζερ, χυμό και ξύσμα από 2 πορτοκάλια, ελαιόλαδο, αλάτι, αλουμινόχαρτο για το ψήσιμο. Μουσχαρίσιο κρέας το έχουμε συνδυάσει με πολύ ωραίο μαγείρεμα. Αν όμως διαλέξουμε το κατάλληλο κομμάτι και το παρινάρουμε και σωστά, τότε μπορούμε να το μαγειρέψουμε κυριολεκτικά στο λεπτό. Με τη συνταγή που θα κάνουμε τώρα, θα δούμε πώς μπορούμε να μαγειρέψουμε μοσχαρίσιο κιλότο, που είναι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι κρέατος, πώς να το κόψουμε σωστά και πώς να το μαρινάρουμε. Λοιπόν, εδώ έχω φιλετάκια από μοσχαρίσιο κιλότο. Είναι η συνέχεια από τις μπριζόλες, είναι από την επάνω πλευρά του ζώου, άρα είναι ένα τρυφερό κομμάτι που θέλει γρήγορο μαγείρεμα σε μια αντικολλητική σχάρα ή ψήσιμο σε μια σχάρα κανονική. Εάν πάρουμε ολόκληρο κομμάτι κιλότου, μπορούμε να το μαγειρέψουμε στη γάστρα, στην κατσαρόλα, όμως έτσι κομμένο μαγειρεύεται πολύ γρήγορα. Το μοσχαρίσιο κρέας θέλει και ένα γρήγορο μαρινάρισμα και εδώ έχω μία μαρινάδα με λίγα υλικά, ουσιαστικά όμως υλικά που θα δώσουν γεύση στο κρέας και θα το μαλακώσουν. Ξεκινάω πρώτα με τη βάση της μαρινάδας που είναι βαλσαμικό οξύδι. Γενικότερα όταν μαρινάρουμε χρησιμοποιούμε υλικά με οξύτητα και ένα από αυτά είναι και το βαλσαμικό οξύδι. Και ένα καλό βαλσαμικό οξύδι βιολογικό έχει πλούσια γεύση και φυσικά τι κάνει, δίνει νοστιμιά στη μαρινάδα. Και μουστάρδα. Εδώ μπορείτε να διαλέξετε μία πικάντικη ή μία απαλή μουστάρδα. Αν βάλουμε πικάντικη, σαφώς έχουμε πιο έντονη γεύση. Οπότε κατευθείαν έχουμε δύο υλικά με οξύτητα που δίνουν πολύ ωραία γεύση. Μαρινάδα χωρίς σκόρδο δεν γίνεται. Άρα, πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο. Και έτσι σιγά σιγά χτίζουμε τις γεύσεις. Πάμε τώρα να δώσουμε και την αλμυρή γεύση με σόγια σος. Κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο ή τριμμένο. Και ακόμα ένα υλικό για να ολοκληρώσουμε τη μαρινάδα. Εδώ, φυμάρι σε λάδι. Το μυρωδικό μας είναι απαραίτητο. Και εδώ είναι ένας ωραίος τρόπος να έχουμε μυρωδικά στην κουζίνα μας, στο ψυγείο μας, όλο το χρόνο. Όταν δεν έχουμε φρέσκα, έχουμε θυμάρι σε λάδι που έχει όλο το άρωμα, όλη τη γεύση του θυμαριού και έτσι ποτίζει σε βάθος με νοστιμιά το κρέας. Αυτά είναι τελικά της μαρινάδας. Ένα γρήγορο ανακάτεμα. Εδώ έχουμε μια μαρινάδα που κάνει και για dressing. Είπαμε, μαγειρεύουμε σε 20 λεπτά, κάνουμε τα πράγματα γρήγορα και νόστιμα. Από αυτό το μείγμα θα κρατήσω πολύ λίγο για να το σερβίρω μετά με μια συνοδευτική σαλάτα. Και έτσι, με μια κίνηση έχω και μαρινάδα και dressing για σαλάτες. Και εδώ, στο μείγμα, θα ρίξω τα φιλετάκια από το κιλότο. Είναι κιλότο κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες, κάθετα στις ίνες για να είναι τρυφερό και μια κίνηση τα ρίχνω μέσα όλα στη μαρινάδα. Αυτή η μαρινάδα έχει αρκετά έντονα υλικά που δίνουν πολύ βαθιά γεύση στο κρέας. Αν έχετε παραπάνω χρόνο, αφήστε το 1-2 ώρες στο ψυγείο, αλλά και έτσι ακόμη αν ψήσουμε το κρέας θα είναι εξίσου νόστιμο. Το κρέας είναι έτοιμο για ψήσιμο και εδώ χρειαζόμαστε μία αντικολλητική σχάρα,
η οποία πρέπει να κάψει αρκετά καλά. Αυτό είναι το μυστικό όταν ψήνουμε κρέας. Πρέπει να έχουμε μια πολύ καυτή επιφάνεια. Και αρχίζουμε να ψήνουμε τα φιλετάκια. Από τη στιγμή που θα τα ρίξουμε εδώ, θέλουμε 1-2 λεπτά και είναι έτοιμα. Είδατε τι γρήγορα που ψήνονται. Και εδώ τα υλικά της μαρινάδας κάνουν κάτι μαγικό. Έρχονται και γλασάρουν υπέροχα, δίνουν ωραία εμφάνιση, ωραία όψη στα φιλετάκια και τέλεια γεύση. Συνεχίζω. Δεν έχετε παράπονο, ό,τι σας υπόσχομαι το πραγματοποιώ. Μαγείρεμα σε λιγότερο από 20 λεπτά και μάλιστα μοσχαρίς και ο κρέας. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Οι μυρωδιές, θέλω να σας πω ότι απλά είναι συγκλονιστικές. Τελευταία κίνηση εδώ για να δώσουμε μια υπέροχη γεύση. Ανθό σαλατιού σε νυφάδες, τον οποίο τρίβουμε πάνω από το ψημένο κρέας. Έτσι ακριβώς απολαμβάνουμε και το κρέας, αλλά και τη γεύση του ανθού αλατιού. Πάμε τις νυφάδες με το χέρι μας και εδώ μιλάμε για 100% φυσικό θαλασσινό αλάτι. Είναι η πιο φυσική μορφή του αλατιού. Πάμε τώρα στη συνοδευτική σαλάτα για να ολοκληρώσουμε το πιάτο. Εδώ έχω μία ποικιλία από σαλατικά. Μπορείτε να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Ραντίτσιο, όπως βλέπετε, iceberg, ρόκα. Και εδώ ρίχνω πρώτα λίγο ελαιόλαδο και ένα μέρος από τη μαρινάδα που κράτησα για dressing. Ανακατεύω. Δεν βάζω άλλο αλάτι γιατί έχουμε ανθό αλατιού εδώ στα φιλετάκια. Και πάμε για σερβίρισμα. Και συνεχίζω με τα φιλετάκια. Μοσχαρίσια φιλετάκια με μια απίθανη μαρινάδα με βαλσαμικό ξύδι, πικάντικη μουστάρδα, θυμάρι σε λάδι, μαγειρεμένα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ένα τέλειο πιάτο. Για τα μοσχαρίσια φιλετάκια με βαλσαμικό ξύδι, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 1 κιλό μοσχαρίσιο κιλότο, 125 ml βαλσαμικό ξύδι, 4 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 2 κουταλιές της σούπας πικάντικη μουστάρδα, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι σε λάδι, 1 ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες, ανάμεικτα σαλατικά και ρόκα για το σερβίρισμα. Thank you.
του γλυκού έφτασε. Πάμε να φτιάξουμε μία ανάλαφρη λευκή σοκολατένια μους με τα πιο ξεχωριστά αρώματα. Τα ξεχωριστά και ποιοτικά προϊόντα είναι πάντα η αφορμή για να δημιουργήσουμε μοναδικά πιάτα. Όπως εδώ, στο γλυκό που κάνουμε τώρα. Μία πολύ ωραία σοκολατένια κρέμα που έχει λευκή σοκολάτα και ένα μείγμα βοτάνων, αρωματικό, με μελισσόχορτο, θυμάρι και ξύσμα λεμονιού. Είναι ένας εκρηκτικός αρωματικός συνδυασμός για να κάνουμε ένα απίθανο αφέψιμα ή ένα πολύ ωραίο κρύο ρόφημα για το καλοκαίρι. Είναι πολύ καλός για το στομάχι, έχει πλούσια αρώματα, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Εδώ το χρησιμοποιούμε σαν βάση για να αρωματίσουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό και θα δείτε πώς μία κοινή κρέμα λευκή σοκολάτα μπορεί να αποκτήσει άλλες διαστάσεις. Για να κάνουμε την κρέμα σοκολάτα, θέλω δύο υλικά: γάλα και κρέμα γάλακτος. Ρίχνω και την κρέμα γάλακτος στην κατσαρόλα από 250 ml. Και εδώ θα αρωματίσω με το μείγμα των βοτάνων. Εδώ έχω ένα ειδικό σακουλάκι, αυτό που βάζουμε μέσα στη τζαγέρα ή μέσα στο φλιτζάνι για να κάνουμε το τσάι μας. Εδώ, για να κάνουμε ένα ωραίο αφέψιμα, βάζουμε όλα τα μυρωδικά και δεν διαλύονται μέσα στο μείγμα. Και επειδή κάνουμε κρέμα λευκή σοκολάτα και η λευκή σοκολάτα έχει πολύ γλυκιά γεύση, έχει δυνατή γεύση, εδώ αυτά τα βότανα κάνουν θαύματα γιατί έρχονται και ισορροπούν την γλυκιά γεύση και καταλαβαίνετε ότι έχουν στο τέλος ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ρίχνω τα βότανα μέσα στο μείγμα με το γάλα και την κρέμα γάλακτος και τα αφήνω εδώ να ζεσταθούν. Δεν θέλω να παρυβράσει το μείγμα, θέλω απλά να ζεσταθεί. Μόλις πάει να παρυβράσει, κατεβάζω την κατσαρόλα από τη φωτιά και θα την αφήσω για 5 λεπτά, έτσι ώστε τα βότανα να βγάλουν όλα τους τα αρώματα. Αφήνουμε τα βότανα τώρα να βγάλουν το αρώμα τους και ξαναγυρίζουμε για να συνεχίσουμε με τη συνταγή. Και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. Θα μου σκέψω φύλλα ζελατίνη σε νερό. Εδώ έχω φύλλα ζελατίνη των 4 γραμμαρίων το καθένα. Και τα ρίχνω προσεκτικά το ένα μετά το άλλο. Δεν τα βάζω όλα μαζί γιατί δεν θέλω να κολλήσω. Και όσο μαλακώνουν τα φύλλα μέσα στο νερό, συνεχίζω με την κρέμα. Εδώ, σε ένα μπολ θα χτυπήσω κρόκους. 5 κρόκι και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras. Ah, κατέβω πολύ καλά το μείγμα. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant. Και εδώ τώρα στο μείγμα των κρόκων ρίχνω το ζεστό γάλα μαζί με τη ζεστή κρέμα γάλα. Toi tu pensais, moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous surtout au prochain rêve. Τα αρώματα από τα βότανα έχουν πλημμυρίσει την κουζίνα. Ξαναγυρίζω το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα και σε μέτρια πλέον φωτιά ανακατεύω μέχρι να αρχίσει να πίζει. Εδώ τώρα ανακατεύουμε συνέχεια για να μην πιάσει η κρέμα στην κατσαρόλα και παράλληλα προσέχουμε να μην πάρει βράση το μείγμα. Με λίγη προσοχή θα τα καταφέρετε. La leçon numéro 24. Πώς θα καταλάβετε τώρα ότι η κρέμα είναι έτοιμη. Θα σας δείξω έναν πολύ εύκολο τρόπο, αν δεν έχετε θερμόμετρο. Παίρνουμε ένα κουτάλι, το βάζουμε μέσα στην κρέμα και μετά από την πίσω πλευρά κάνουμε μία γραμμή με το δάχτυλό μας. Αν η κρέμα χωρίσει και δεν ενωθεί, σημαίνει ότι έχει ακριβώς τη σωστή συνοχή, έχει πήξει πολύ ωραία και είναι έτοιμη για να συνεχίσουμε την Παρασκευή μας. Άρα, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και συνεχίζω με λευκή σοκολάτα μέσα σε ένα μπολ. Και εδώ ρίχνω την ζεστή κρέμα. Merci d'avoir suivi la leçon numéro 24.
Ρίχνουμε τη ζεστή κρέμα πάνω στη σοκολάτα για να λιώσει. Και παράλληλα, όσο έχω ακόμη τη ζεστή κρέμα, βάζω και τα μουσκεμένα φύλλα της ζελατίνης και ανακατεύω όλα τα υλικά. Ανακατεύουμε πολύ καλά για να διαλυθούν τα φύλλα της ζελατίνης. Γίνεται μια πολύ ωραία βελούδινη κρέμα. Και τώρα, μας μένει ακόμα ένα υλικό για να ολοκληρώσουμε την παρασκευή της. Αυτό είναι η σαντιγή. Όμως, για να μην βάλω τώρα τη σαντιγή και κόψη, θα την αφήσω για λίγη ώρα να κρυώσει και ξαναγυρίζουμε για να συναρμολογήσουμε αυτό το πολύ ωραίο γλυκό. Τελευταία κίνηση για να ολοκληρώσουμε την ετοιμασία του γλυκού. Έχουμε την κρύα κρέμα της λευκής σοκολάτας και εδώ ρίχνω κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντιγή και έτσι η κρέμα θα γίνει εξαιρετικά αφράτη. Ανακατεύω με απαλές κυκλικές κινήσεις. Και η κρέμα λευκής σοκολάτας με αρωματικά βότανα είναι έτοιμη. Πάμε για σερβίρισμα. Στα ποτήρια, σαβαγιάρ, κομμένα σε μικρότερα κομμάτια. Και μοιράζουμε την κρέμα στα ποτήρια. Και επειδή στον κήπο μου έχω όλα τα αρωματικά, σκέφτηκα να γαρνίρω αυτές τις πολύ ωραίες κρέμες με τα ίδια αρωματικά, με τα ίδια βότανα ακριβώς που χρησιμοποίησα για να τις αρωματίσω. Δηλαδή μελισσόχορτο και θυμάρι. Και ξύσμα λεμονιού. Να λοιπόν, ωραία φύλλα από μελισσόχορτο. Κοιτάξτε τι ωραίο δροσερό χρώμα που έχουν. Και έχουν ένα εξαιρετικό άρωμα. Και λίγο θυμάρι. Και για να ολοκληρώσουμε την απόλαυση, θα συνοδεύσουμε αυτές τις πολύ ωραίες αρωματικές κρέμες με ένα αφέψιμα ακριβώς με το ίδιο μείγμα βοτάνου που χρησιμοποιήσαμε για να αρωματίσουμε την κρέμα λευκής σοκολάτας. Εδώ λοιπόν στο βραστήριο έχω βάλει νερό και εδώ ο βραστήριος μου έχει διάφορες ενδείξεις για θερμοκρασία και έτσι ρυθμίζω τη θερμοκρασία ανάλογα με το είδος του αφέψιματος που φτιάχνω. Δηλαδή, αν φτιάξω πράσινο τσάι για παράδειγμα, ρυθμίζω τη θερμοκρασία στους 70 βαθμούς. Εδώ έχουμε βότανα, θα την βάλω στους 90, έτσι ώστε να βγάλουν όλα τους τα αρώματα, χωρίς όμως να καούν, χωρίς να καταστραφούν. Και μέχρι να ετοιμαστεί το νερό, ετοιμάζω και το μείγμα του βοτάνου μέσα στη τζαγέρα. Για 6 κρέμες λευκής σοκολάτας με αρωματικά βότανα θα χρειαστείτε 250 ml γάλα, 250 ml κρέμα γάλακτος, 2 κουταλάκια του γλυκού μείγμα αρωματικών βοτάνων,
2 φύλλα ζελατίνης των 4 γραμμαριών το καθένα, 5 κρόκους, 50 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 250 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, 500 ml χτυπημένη κρέμα γάλακτος, 12 σαβαγιάρ. Και σε αυτή την εκπομπή σας έδωσα πολύ ωραίες ιδέες για να μαγειρέψετε με υλικά εποχής. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα!